Καμία περίπτωση την δημοσιότητα. Απάντησε μόνο και μόνο για να προστατεύσει τον εαυτό. Είναι νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Πάμε να δούμε τι μας απάντησε. Σε συνεννόηση με τον δικηγόρο Πασχάλη Παπαδόπουλο, επιλέξαμε να κρατήσουμε μια μετριοπαθή στάση. Τούτη η προσέγγιση μας πιθανώς εκλήφθηκε ως αδυναμία. Η συγγνώμη που υποθέτει παραδοχή του σφάλματος και το μοναδικό σφάλμα που με επιρρύπτω είναι ότι εμπιστεύτηκα την κυρία Σουρνατζή και την έβαλα στη ζωή μου. Ήθιστε συγγνώμη στις ημέρες μας να ζητάει ο θήτης και όχι το θύμα. Εν προκειμένου, το θύμα είμαι εγώ. Θύμα της ανάγκης της κυρίας Σουρνατζή για δημοσιότητα και αυτοπροβολή. Θύμα της διάθεσης της εν λόγω να βρεθεί με κάθε τρόπο στην επικαιρότητα. Αλλά και εμπέζοντας κατ' ουσίαν τις γυναίκες που όντως έχουν πέσει θύματα κακοποίησης από τους συντρόφους τους. Ζητώ λοιπόν τη δημόσια συγγνώμη της κυρίας Σουρνατζή. Επιφυλασσόμενος να ακολουθήσω τη νομική οδό για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της προσβολής της προσωπικότητάς μου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άκουσα μάλιστα με έκπληξη το συνήγορό της να κάνει λόγο για έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία που αποδεικνύουν το σοβαρότατο τραυματισμό της στα πλευρά. Ας αποδείξει και την αιτιώδη συνάφεια του δίθεν τραυματισμού της με το πρόσωπό μου, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται πως η όλη ιστορία χωλαίνει και είναι από κύμα της φαντασίας της. Μάλιστα το ότι διάλεξε το Instagram για να δημοσιοποιήσει το μυθιστόρημά της μόνο τυχαίο δεν είναι. Καθώς εκεί δραστηριοποιείται, ελπίζοντας πως η αύξηση των followers θα της αποφέρει κέρδος. Προσπάθησε με προκλητικές τοποθετήσεις να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και από τη δημόσια πρόταση γάμου που μου έκανε κατά την αποχώρησή της από το Nomads για λόγους εντυπωσιασμού προφανώς. Ποια γυναίκα θα έκανε πρόταση γάμου σε έναν άντρα τον οποίο κατηγορεί για ξυλοδαρμό, κάνοντας μάλιστα και τατουάζ το όνομά του σε εμφανέ σημείο του σώματός της? Ευτυχώς το αλάθητο κριτήριο του κόσμου μου δίνει δύναμη να συνεχίσω, ούτως ώστε να λάμψει αλήθεια. Παιδιά, σκληρά λόγια, αλλά από την άλλη πρέπει να υπερασπιστεί και αυτό τον εαυτό του και την πλευρά του, όπως και εκείνη αντίστοιχα. Και εκεί που στέκονται βέβαια, και να πούμε ότι στην δήλωσή του συνεχίζει και στέκεται το γεγονός ότι έχει κάνει τατουάζ. Κλείστε μου λίγο την επιστροφή, παιδιά, γιατί ακούω πάνω τι γίνεται. Έχει κάνει τατουάζ με το όνομά του, οπότε και αυτό προκαλεί εντύπωση. Επίσης, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αυτό που επισήμανε και ο δικηγόρος του, ότι 5 ημέρες πριν βγουν όλα αυτά στη δημοσιότητα, το ζευγάρι ήταν μαζί. Είχε πάει μάλιστα και εκδρομή. Να πούμε ότι έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι για σχεδόν ένα χρόνο. Όπως λένε οι πληροφορίες μας, το περιβάλλον του Χρήστου έμενε στο σπίτι με τη συγκεκριμένη κοπέλα, την μητέρα του και την αδελφή του. Μένανε μαζί λοιπόν πριν χωρίσουμε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με την εσύ έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει, θα σου πω. Έχουμε μιλήσει και με την ίδια και με τον δικηγόρο. Η Σύση προς το παρόν μας είπε, και λέω γιατί προς το παρόν, εμείς ζητήσαμε την άποψή της, να βγει δηλαδή να μιλήσει στην κάμερα. Μας είπε ότι έχει σκοπό να βγει να μιλήσει, αλλά σε κάποια άλλη τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό λοιπόν επιθυμεί η ίδια.